ούτε νεκροί να είμαστε από τότε. Το βαθύ Πασόκ. Το βαθύ Πασόκ. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Χατζινάρο να περνάει σφαίρα. Δεν θα γίνετε ποτέ επαγγελματία στον δρόμο Θεσσαλονίκη. Βρωμιάριδε. Βρωμιάριδε, εραστέχνε. Εραστέχνε είμαστε. Τα λέω για τη σαφήνα τη Παρμίδα αυτό εδώ. Τα βλέπει τι γίνεται εδώ πέρα, είσαι γραμμάρο. Πάμε γραμμέ. Δεν πιστεύω να παίρνει έτσι. Δεν ακούω τίποτα. Καλημέρα. Πού, στο web. Δεν βλέπω. Όπα, πράσινο! Βαθιετή! Σαν το Instagram είμαστε που αλλάζει τέτοια. Συγγνώμη λίγο. Βάει, κρυκάσε κάπου στην πάντα. Μπορεί να πάρεις γράμμες από μέσα. Δεν ακούγεται. Δεν θα μπορώ να τις δώσουμε, σε σίγουρο. Μία γραμμή έχει, με είπε κανένας σύζοντος. Μία γραμμή έχει. Έλα, βίλε. Όπα, κάτι. Μπορμπολίθλες. Όπα, κάτι. Μίλησε και είχε πλέον. Καλησπέρα. Όπα, καλησπέρα. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Έλα, φίλε. Όνομα, πάμε, όνομα. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Ναι, πάμε όνομα, φίλε. Άμα είναι καθυστερημένοι και τηλεδιατές, τι. Όχι, και φορός, όχι, και φορός. Γέλα, και εσύ δεν μπορείς να ανεβάσεις στο ίντερνετ την εκπομπή. Γέλα. Εγώ δεν έχω να πούμε. Γέλα, αραστέχνη, γέλα. Αργιανέ. Έλα, φίλε. Σκάστε μου, σπάνω τα μυαλά, ε. Φεδονά! Αν δεν μπορείτε να βγάλετε γραμμές, να μην κάνουμε! Σκατά στα μούτρα σου μόλις! Τι αυτό, γραμμές, γραμμές! Σαν φρουτάκια! Άμα δεν έπαιζε να μην το κάνεις! Φού δεν πέτρα, σε πέτρα, σε μόλις! Μην μιλάτε, ρε γάμο, δεν το κάνω! Θα πω καμιά βολυμπησία και θα το κλείσω κατευθείαν το γύρο πάνω, ούτε έργα θα γίνει! Μη με ανάβετε, μη μιλάτε λίγο! Έχουμε γραμμές, μπορούμε να ή όχι! Σαν ταξίδι πάντως, σαν ταξίδι. Καλησπέρα. Καλησπέρα να φας σκατά καλησπέρα. Έλα φίλε ναι. Σαν ταξίδι. Σου τώρα έχεις γιώσει. Σου τώρα με το καρδιό. Με το τσιγκαρδιά το πιχάρι. Ε, ας πούμε. Ας πούμε το βρήκε. Πού να το βρήκε να το βρήκε να το βρήκε να το βρήκε να το Εγώ τη μία μου την ξέρω. Τεχνικά. Από Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να με στηρίξει. Εγώ και τόκι. Κορονοϊό έχει. Όταν παίρνουνε από Αθήνα είναι. Ναι. Κόψουμε γιατί το μάθω. Κάτσε το σερί. Μπορείς να πάρεις γραμμές ρε φίλε ναι ή όχι. Μη με βγάζεις τον καρκίνο από τα 50. Έχεις ρε φίλε γραμμή ναι. Κόψεις όπως είναι. Κόψες, κόψες. Κόψες. Κόψες, 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 κόψες. Μη παίρνεις γραμμές. Άμα το κάνετε που θέλω, κάνετε να μην το. Δεν μπορούμε και τελείωσε. Τι θα είσαι καλά. Κλείσεις γραμμές. Μπράβο, παιδιά. Παραδείγματο. Φουβό, εσύ είσαι! Ο Φουβό!
τι πιάνουμε, Γιώργο. Αυτό είναι δουλειό σου. Πιάνουμε τι πιάνουμε. Είπε, Μαγανέ, εντάξει. Πιάνουμε τι πιάνουμε. Θέλω τώρα, επειδή είναι μια εκδήλωση. Αυτό το πλουσιό είναι. Αυτό είναι ένα μέρο. Αυτό είναι ένα μέρο. Αυτό είναι ένα μέρο. Για να το φέρω, μια να κλείσω για να ακούσω, ρε. Μια. Άστο να πάει στο διάλογο, εσύ είναι κόπο. Βάκα, δεν μου ακούτε για να μην προσφέρω. Φτάνει, 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 πάμε επόμενη. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Πόσα μηνύματα βάζει το καημένο και... Τι μηνύματα βάζει. Αυτό το μπλουζάκι με έχει αλλάξει χρώματα τώρα. Το βαθύ πράσινο που είπε και ο... Μπορούμε να το κρατήσουμε. Ο Βασίλης είναι πανέμορφο. Το dark green, φανταστικό. Και αλλάζει χρώματα κάθε λίγο. Ναι. Δισκοτέκ! Μα πείτε δισκοτέκ! Δισκοτέκ! Είναι ανακαίνιση του στούντιο. Γινόμαστε ρεζίλοι στους Αθηναίους που ήθελαν να μας δουν οι άνθρωποι. Γύρισε ο Φέδωνας, πήγε στη Γερμανία σαν να κάνει τα πράγματα. Και δυστυχώς μας γύρισε πίσω τώρα και βλέπουμε αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα. Κατάλαβε. Κούφι ο Φέδωνας, ναι. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ τώρα αυτό που κάνει. Τεχνικός Φέδωνας. Δεν καθόρισε στην Γερμανία και στην Κολονία. Τι δεν μας γύρισες πίσω να φτιάξεις το Κέλν. Κέλν. Καλά είμαστε. Κάπα. Κέλν. Δύο. Κέλν. Πάμε φίλε, ναι. Ακούγεσαι, πάμε. Ο καθένας μια εκπομπή μόνος του. Κόψε τις γραμμές όπως είναι. Μια εκπομπή. Αν δεν τις κόψεις από μέσα, τις κόψω. Κόψε τις γραμμές. Ένα κενό. Κλείσαμε όπως έπρεπε. Θα ακουστώ σφαλιά. Τι ζούμε. Άστο, δεν θέλω. Μη στέλνει. Αυτό το χρώμα μπορούμε να το κρατήσουμε. Άστο, μη στέλνει. Το άλλο θες. Το λίγο πιο σκουρό, το dark green. Το λίγο πιο, ναι. Άστο να πάει στο διάλο. Άστο. Καλά. Λοιπόν, τέρμα έγραμμες. Τι θα πούμε. Τι λες, για δύο πράγματα. Γκόμενες στις παραλίες, γενικά γκόμενες στο καλοκαίρι. Γκόμενες στο καλοκαίρι, γκόμενες στο καλοκαίρι, γκόμενες στο καλοκαίρι. Γκόμενες στο καλοκαίρι και φεύγουμε. Χαίστηκε τον πάγο τώρα. Το μικρόφωνο, α, βάλε και το μικρόφωνο. Ξαναπέστα, είναι σαν να μην τα είπες. Δεν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης να τα βάλει. Τι υπάρχει. Τι δεν έχει να πες πέρα στο τηλέφωνο. Απόκρυψη. Ωχ, της μάνας σου. Απόκρυψη δεν έχει. Πριν με βρίσεις, σε βρίζω εγώ. Γκόμενες στις παραλίες. Γκόμενες το καλοκαίρι. Γκόμενες κορονοϊό. Πάμε. Και τελειώνουμε. Λέει. Μην με τρέπεσαι εδώ. Όχι, όχι. Πάμε. Λέει. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε από τις νεαρές κοπέλες. Ανάλυση θα κάτσεις αυτό. Μην τρακώ την μπάκα. Δημήτρη, μην τρακώ την μπάκα λίγο. Εντάξει. Εσύ 33 χρονών, ακόμα τραβάς μαλακία. Λέγε. Είναι ότι τι κουβέντα ακούγονται. Από τη Σπανίκρα. Δεν σου είπα δεν θέλω γραμμές. Βγαίνουν από μόνοι τους. Κόψε τώρα, δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί, να τις κόψει. Δεν μπορείς κόψει. Μπήκε στον αυτόματο. Χάνεις. Ξαναβαλείς κατόπιν. Ρε παιδάκι μου. Δεν θέλουμε γραμμές, ρε. Σήκω πες τώρα, δεν θέλουμε γραμμές. Πες, δεν θέλω να ακούμε γραμμές. Και κόψω τις μπύρες, πάρε τις μπύρες από εκεί. Πάρτε πίσω, γιατί αυτοί εδώ είναι πανηγύρι, πραγματικά. Είναι σαν τους πετρατσίδες. Και τους μάστερες. Τα πίρες. Μια βουλουσιά, φίλε, ο μάστερος. Σε μένα σε τέσσερις πίρες, μια βουλουσιά. Σε ένα μήνα σου πάω το σπίτι. Ήρθε Δημήτρη, πέντε ούζα. Φίλε, δουλειά για 20 λεπτά. Βασίλη, τρεις ώρες ήταν εκεί ακόμα. Λοιπόν, τέλος. Συνεχίζουμε. Και λένε τώρα καλοκαίρι έχει πολλή δουλειά που βάφουν οι. Του σκοτώνονται όλοι οι αριστεροί. Όλοι οι αριστεροί βαφίζουν. Βλέπουμε ένα διαγωνισμό ποια θα κλέψει περισσότερο την εντύπωση. Όπα. Με αυτά που θα φορέσει. Όπα. Στο μαγιό το χρώμα.
τι καλύτερη φωτογραφία θα ανεβάσει που την έχει ανεβάσει μια διάσημη, πόσες φωτογραφίες θα ανεβάσει για να πετύχει τη σωστή τη φόζα. Ωραίος, μ' αρέσει. Ναι. Μετά οι μεγάλες προσπαθούν να μιμηθούν τις μικρές. Όπα, μεγάλες followers. Ναι. Και προσπαθούν με το Instagram και καλά ότι εντάξει είμαστε μες στην ηλικία την νεαρή και κάπου όλο αυτό χάνεται. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό που είδα και στις παραλίες είναι ότι πολύ Instagram και καθόλου θάλασσα. Αχα, δεν πουτάνε μέσα να κάνω. Πολύ Instagram και καθόλου θάλασσα. Πώς να πεις το lifestyle για μισό λεπτό σε τρεις ώρες και να. Ναι. Δηλαδή, είτε είμαστε στο δωμάτιο στο Instagram, είτε είμαστε στην θάλασσα. Ένα και το αυτό. Εγώ θυμάμαι. Εσύ. Όχι, δεν θυμάμαι. Ο Γρηγόρη να μάθει με τον Δημήτρη. Γρηγόρη, τα μάτια κάνει στην παραλία. Όσο μα επιτρέπουν. Τι όσο σε επιτρέπουν. Κάνει όσο μα επιτρέπει το Instagram και οι ίδιε οι κοπέλε. Καταλαβαίνεις λέω. Μπορεί να πιθανόν να του φύγει. Τι είναι δηλαδή, εγώ είμαι αυτό τη μάρκα, στη Τάσο έκανε καμάκι. Όχι, εννοώ ότι θε καλό προφίλ Instagram. Κολλάει. Είναι το επαγγελματό σου.
Κι άλλοι είναι. Δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ. Μάλλον ευτυχώς δεν είμαι μόνο εγώ. Πώς δεν είμαι κι άλλοι είναι. Απλά, Γρηγόρη, δεν μπαίνει στον πλανήτη αυτόν, αν θες. Διαλέγεις ποιο πλανήτη θα μπεις. Δόξα τω Θεώ, δεν σε θέλει. Θέλεις να έχεις περισσότερη ακροματικότητα, να έχεις Instagram. Κάτω, τι λες δε φίλε τώρα, αυτό εξυπακούει τώρα, τι μου το πας τώρα αυτό, δεν τι είναι. Άρα αυτό θέλω τώρα να το πας παραπέρα, το πας παραπέρα. Εσύ είπα στο Λούμπεν όμως ο άλλος, ναι. Που εκείνος που σε είπε, εκείνο ήταν το ωραίο, το καλό. Ποιο τύπος που μίλα, πες τι είδε. Που δεν έχεις ούτε Instagram, ούτε Facebook, ναι, ναι. Ούτε προωθείς τον εαυτό σου, έχεις ένα κινητό παμπάλαιο, ναι. Και πάλι εσένα σε ξέρουνε. Και γίνεται χαμός, ναι. Και γίνεται χαμός. Το είπε το παιδί από τη μύθος, ο υπεύθυνος διευθυντής. Ναι. Και μου λέει, σε ακόμα το 15 λεπτό, είσαι λέει φαινόμενο, δεν υπάρχει. Φαινόμενο. Αν δεν ήταν το ίδιο, λέει, στη ζωή μας, από το γύρο πάνω το Μετρόπολης και εσύ που δούλευες στο πιο ραδιόφωνο, ναι. Ούτε στην διπλανή πολυκατοικία, δεν ξέρω. Άρα, απλά είναι εργαλείο, είναι τη χρήση που κάνεις. Τι χρήση που κάνεις, αυτό που λες. Σωστά, το καλύτερο λοιπόν. Θα πεις εσύ προσωπικές εμπειρίες, τι αυτό και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να το αναπτύξεις. Όχι, δεν θα αναπτύξεις πολύ. Να καταλάβει όμως ο κόσμος τι θα πεις. Όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, χτυπάω μια φορά το χέρι. Την τρίτη φορά θα χτυπήσω το χέρι μου, κλείνει η εκπομπή. Πάει στα ποζεράδικα αυτός. Δεν μας διάζει ο Μπάκας, εσύ μιλάς. Τι κάνεις εσύ, πώς θα βοηθείς εσύ. Άσε ο Μπάκας είχε την εμπειρία.